είναι η είδηση που παίζει από χθες και για την οποία επισήμως στην Ελλάδα υπάρχει μία, επισήμως ακόμη, μία σιγή ηχθείος. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει πια θέμα. Ερευνάται, λέει, από το FBI και για ρωσική προπαγάνδα στην Ελλάδα ο Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατηγορείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για συνωμοσία υπέρ της Ρωσίας. Είναι ο Έλληνας επιχειρηματίας Νικόλαος Μπογιονικολός, ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι ενώ λειτουργούσε με την εταιρεία του για συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κβαντικής πληροφορικής και τα λοιπά για λογαριασμό συστημάτων του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή φέρεται να συνωμότησε για να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κβαντική πληροφορική και τους πυρηνικούς ελέγχους για περαιτέρω αμυντική έρευνα και ανάπτυξη της Ρωσίας. Συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 Μαΐου του 23 στην έκθεση άμυνας που γίνεται εκεί, είχε πάει και παραμένει υποκράτηση, λέει, εν αναμονή της διευθέτησης της διαδικασίας έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί του είχε απαγγείλει ήδη κατηγορίες στο Μπρούκλιν ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας Ανατολικής Περιφέρειας. Τώρα θα μου πείτε και γιατί η Ελλάδα να πάρει θέση. Θα σας πω γιατί. Διότι εμφανίζεται ως Έλληνας υπηκός. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια φέρεται να κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα. Να έχει δραστηριοποιηθεί στην Πάτρα, στην οποία πριν μερικά χρόνια είχε εμπλακεί και στο χώρο της καλαθοσφαίρισης ως ιδιοκτήτης την περίοδο που αγωνιζόταν στην Α1 κατηγορία η Ολυμπιάδα Πατρών. Φέρεται, λέω. Λοιπόν, και ενώ είπαμε ότι μετά τις εκλογές θα πούμε μαζί του, επειδή είναι ο καθήλυνα αρμόδιος σε αυτά, στα ζητήματα πώς λειτουργούν, στα ζητήματα ασφαλείας, υπηρεσίες, το ένα και το άλλο, ο κύριος Πικραμένος, του ζήτησα έτσι λίγο να τον ακούσουμε σήμερα, να δούμε τι υλικό έχει συγκεντρώσει ο ίδιος και τι είναι αυτό το φρούτο. Βεβαίως μου λένε εδώ πολύ. Πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, έτσι μπαμ μπαμ μετά από τόσο καιρό, αλλά εδώ οι αμερικανικές αρχές λένε ότι έχουν βρει κρυπτογραφημένα μηνύματα του, τα οποία στην ουσία αποκαλύπτουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες που παρήχε ή ήταν έτοιμος να παρέχει στη Ρωσία. Πολύ προσεκτικά, γιατί το τονίζω, είναι Έλληνας υπήκος και οι σοβαρές χώρες θέλουν να ξεκαθαρίζουν γρήγορα υποθέσεις για τους υπηκόους τους. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό εδώ το φρούτο που έχει προκύψει? Λοιπόν, να δούμε το πλαίσιο, γιατί από το πρωί βγαίνει ο καθένας και λέει την... Να μην το πω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η υπόθεση συγκεκριμένη έχει ουρά. Πρόκειται για έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι... δραστηριοποιείται, είναι γνωστό όνομα και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, από ό,τι μαθαίνω, και με τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και ο οποίος, αν θέλετε, από το 2000, από τα τέλη του 2017, αρχές 2018, έχει στρατολογηθεί, χρησιμοποιώ τεχνικό όρο, μπορούμε να πούμε συνεργάζεται, με ρωσικές νόμιμες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας στην Ρωσία, οι οποίες αυτές εταιρείες είχαν ιδρύσει τις λεγόμενες μετοπικές εταιρείες, δηλαδή τις λεγόμενες μαϊμού εταιρείες, αν θέλετε, σε Ισπανία και Αγγλία. Ποιο ήταν το σχήμα? Το σχήμα έλεγε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας αγοράζει και εισάγει στην Ευρώπη από την Αμερική προϊόντα υψηλής τεχνολογίας διπλής χρήσης, όπως λέμε, πολιτικής και στρατιωτικής, τα οποία ο ίδιος βεβαίωνε ότι ήταν ο τελικός χρήστης. Στην ουσία, λοιπόν, δεν ήταν ο τελικός χρήστης, διότι αυτά προωθούνταν μετά στις δύο αυτές εταιρείες, σε Αγγλία και σε Ισπανία, και στην τελική φεύγανε για την Μόσχα. Ουσιαστικά τι γίνεται? Από τις 24 Φλεβάρη, λοιπόν, που ξεκινάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτές οι δύο οι μετοπικές εταιρείες μπαίνουν σε blacklist του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Οικονομικών, των ΗΠΑ. Μαζί με αυτές τις εταιρείες μπαίνουν και τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι διαχειριστές, οι CEO, οι διοικητικοί κλπ. Σε αυτό, λοιπόν, το πακέτο
συγκεκριμένη και η υπόθεση του κυρίου Νικολάου Μπογονικολού με το FBI να έχει πάρει εισαγγελική διάταξη για να χακαριστούν τα email τόσο των Ρώσων όσο και του ιδίου, και η υπόθεση αυτή να αποκτήσει τη λεγόμενη ουρά, δηλαδή να πάμε πίσω στα τέλη του 17-18 και να αρχίζουμε να διαβάζουμε τα mail. Ένα λοιπόν από αυτά τα mail τέλη 17 αρχές 18 ουσιαστικά έφτιαχνε το ψυχολογικό προφίλ του Έλληνα επιχειρηματία, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Ρωσία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ορθόδοξη πίστη, και μετά από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα ανακάλυψα ότι τον Ιούνιο του 2013 στην Αθήνα είχε γίνει μια εικαστική έκθεση με αγιογραφίες, η οποία ήταν υπό την χορηγή, αν θέλετε, την οργάνωση της Ρωσικής Πρεσβείας, με μέγα χορηγό της εκδήλωσης, το συγκεκριμένο Έλληνα επιχειρηματία. Βλέπετε λοιπόν πως οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα χρησιμοποιούν δύο χώρους για να ψαρεύουν κόσμο, όπως λέμε λαϊκά. Από τη μία είναι η λαϊκή δεξιά ορθοδοξία και από την άλλη είναι η αριστερά, πιο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν θυμάστε, ο δικηγόρος του Αλιβέρη που είχε μεσολαβήσει για να βγάλει τα χαρτιά η Ρωσίδα κατάσκοπος η Μαρία του Παγκρατίου, ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτό λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι είναι το modus operandi, όπως λέμε, των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Εντάξει τώρα, ότι ο δικηγόρος είναι μέλος ενός κόμματος δεν σημαίνει ότι αυτό το καθιστά ή τον ίδιο ύποπτο και το κόμμα, επειδή μία Ρωσίδα κατάσκοπος ή ένας επιχειρηματίας. Και κύριε Πικραμένα, να το πω και διαφορετικά. Ακριβώς. Μάλιστα, αυτό λέμε. Μισό λεπτό. Οι υπηρεσίες έχουν, αν θέλετε, προσδιορίσει χώρους για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Ωραία. Χωρίς τα κόμματα να γνωρίζουν τι κρύβεται από πίσω. Να σας πω όμως κάτι, να το διευκρινίσουμε για να μην έχουν παρεξηγήσεις. Αυτό κάνουν οι ρωσικές υπηρεσίες. Και άλλες μυστικές υπηρεσίες, οι αμερικανικές. Το ίδιο κάνουν σε άλλους χώρους. Μάλιστα. Μπορεί να είναι. Οι Αμερικάνοι απευθύνονται στο λεγόμενο φιλελεύθερο, αν θέλετε, χώρο. Οι Ρώσοι απευθύνονται στους λεγόμενους ακραίους εντός εισαγωγικών. Αν καταλαβαίνω καλά όμως. Προς δεξιά και προς αριστερά. Μάλιστα. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, κύριε Πικραμένε. Ναι. Προφανώς και γνωρίζαν, είπατε, νόμιμες γινόντουσαν. Μετά τον πόλεμο αλλάζει όμως το πείμα. Διότι τώρα είσαι ή με εμάς ή με αυτούς. Καλά το κατάλαβα? Ουσιαστικά μετά τον πόλεμο οι συγκεκριμένες μετοπικές μπαίνουν στην blacklist. Πριν όμως από τον πόλεμο υπήρχε η νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ, η οποία δεν επέτρεπε προς τη Ρωσία να πηγαίνουν τα λεγόμενα διπλής χρήσης προϊόντα. Το FBI απλώς ανέβασε, αν θέλετε, τους ρυθμούς και ουσιαστικά η αντικατασκοπία μπήκε σε καθαρά πολεμικούς ρυθμούς. Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εμπλέκεται και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Ουσιαστικά τι πρόκειται? Δεν πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έγινε επί αμερικανικού εδάφους. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι εφαρμόζουν την νομοθεσία τους και εκτός αμερικανικού εδάφους. Είναι ένα φαινόμενο καθαρά τυπικό αμερικανικό, πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία εκτός της, η εξωεδαφική, όπως λέμε, εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ουσία ποια είναι? Ο συγκεκριμένος θα εκδοθεί στη ΣΥΠΑ, θα προσπαθήσει μέσω των δικηγόρων του να αξιοποιήσει πρόνοιες του νόμου περί μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, όπως έκανε, αν θυμάστε, και ο Ιρανός Ζαράπ με τη Χαλκ Μπαν όσον αφορά την Τουρκία, για να μπορέσει και αυτός, αν θέλετε, να πέσει στα μαλακά. Το θέμα είναι ότι για να μπει σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να γνωρίζεις πολλά και να κελαϊδήσεις πολλά. Αν δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς να μπεις. Σε αυτή την περίπτωση η προφυλάκηση θεωρείται δεδομένη και από εκεί και πέρα είναι θέμα του εσωτερικού ποινικού κώδικα των ΗΠΑ. Δεν μου λέτε τώρα όμως, κύριε Πικραμένε, ξέρετε, εγώ είμαι πάντα καχύποπτος. Εσείς μας γιώνετε, αλλά εγώ είμαι καχύποπτος. Θα το ρωτήσω ευθέως. Εδώ βλέπω στα στοιχεία και του ιδίου και της εταιρείας του ότι λανσάρονταν ως μία από τις εταιρείες στην υψηλή high quality τεχνολογία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να την πω. Και πιστοποίηση συστημάτων του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, οι Αμερικάνοι επειδή ξύπνησαν σήμερα το πρωί, είναι Ρώσος κατάσκοπος, αλλά τον είχαν μέσα στα πόδια τους να πιστοποιήσει συστήματα του ΝΑΤΟ. Ναι. Να τα λέμε όλα δηλαδή. Ο συγκεκριμένος
είχε δικές του εταιρείες, οι οποίες αγόραζαν ανταλλακτικά και προϊόντα από τους Αμερικάνους, τα οποία μετά αυτά ο ίδιος τα ενέτασε σε δικές του εφαρμογές για να φτιάξει δικό του προϊόν και να το πουλήσει στο ΝΑΤΟ ή σε κυβερνήσεις. Μέχρι εκεί όλα νόμιμα, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι αντί να είναι ο ίδιος ο τελικός χρήστης, σας λέω αυτά που γράφει μέσα η δικογραφία, δεν ήμουν παρόν. Σωστά. Αντί να είναι ο ίδιος βεβαίωνε ότι είναι ο τελικός χρήστης, ό,τι παίρνει φεύγει για ΝΑΤΟ τέλος, και τελικά τα προϊόντα αυτά μέσα από αυτό το σχήμα που είχε δημιουργηθεί φτάνανε στη Μόσχα. Αυτό είναι παράνομο, είτε γινότανε ο πόλεμος στην Ουκρανία είτε όχι. Μετά την Ουκρανία σφίξανε ακόμα τα λουριά. Οπότε αυτές οι εταιρείες μπήκαν σε blacklist και ο συγκεκριμένος, επειδή συνεργαζόταν με αυτές πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο, τον πήρε και αυτόν η μπάλα. Τώρα είναι αυτό αντιληπτό. Είναι αντιληπτό. Γιατί την ίδια ώρα και οι Αμερικανοί, κάτι τράπεζες ειδικού σκοπού για deal με τη Ρωσία, μια χαρά τις διατηρούν εκεί, δεν τους πειράζει. Θέλω να μου πείτε το εξής όμως τώρα, που αφορά εμάς. Είναι Έλληνας πολίτης, είπατε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει για το ελληνικό κράτος? Τι σημαίνει για το ελληνικό κράτος? Το ελληνικό κράτος, καταρχάς να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δεν συνελήφθη στην Ελλάδα. Ναι, και συνελήφθη στη Γαλλία. Μάλιστα. Να μας εξηγήσουν λοιπόν γιατί δεν ενημερώθηκε το ελληνικό τμήμα της Ιντερπόλ στο αρχηγείο της Ελλάς να γίνει σύλληψη εδώ. Φοβόντουσαν οι Αμερικανοί ότι θα υπήρχε διαρροή και μπορεί ο συγκεκριμένος να έφευγε ένα βράδυ με φεγγάρι από την Ελλάδα? Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ή στην ΕΕΠ? Γιατί περίμεναν να πατήσει το πόδι του στη Γαλλία για να γίνει σύλληψη? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος να είχε οποιαδήποτε επαφή με τη Μαρία του Παγκρατίου, η οποία και αυτή από το 2018 βρισκόταν στην Ελλάδα? Λοιπόν, κάποια ερωτήματα λοιπόν προκύπτουν από αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα, ό,τι διαβάζω, από ό,τι διαβάζω, βγάζω και εγώ τα να καταλάβω κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω. Έχει... Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μισό λεπτό. Θα τον επισκέπτεται ο πρόξενος, ο Έλληνας της Νέας Υόρκης, στο κελί του στην φυλακή? Ξεχάσαμε, κύριε Σαχίνη, ότι εδώ και ένα σχεδόν χρόνο Έλληνας πολίτης, Σύρος στην καταγωγή, βρίσκεται φυλακή στην Τουρκία και καταδικάστηκε. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το θέμα. Να σας θυμίσω την περίπτωση του Λάλα. Που όταν τον πιάσανε. Μόνο που στην περίπτωση του Λάλα, ο Λάλας πήγε φυλακή τελικά. Μάλιστα. Στην Αμερική. Η ελληνική κυβέρνηση και τα προξενία, πέρα από μια νομική αρρωγή και μια ψυχολογική ενίσχυση, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Καλά, εδώ τον δώσανε στεγνά. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε, αν θέλετε, και κατά σκόπους. Δηλαδή να το πάρουμε πιο πετυχημένο τον Έλληνα και να δώσουμε στους Αμερικάνους. Ακούστε με λίγο. Έχουμε κάποιον τέτοιον στις φυλακές? Εγώ δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Το πιο πετυχημένο κατάσκοπο Έλληνα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έδωσε η ίδια η Ελλάδα με τον τρόπο. Ξέρω πολύ, αυτό το ξέρω. Να τα λέμε όλα. Εγώ σας ρωτώ άλλο όμως. Είναι Έλληνας πολίτης. Συνελήφθη στο Παρίσι. Ναι. Κινούνται οι διαδικασίες έκδοσης για ένταλμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μπρούκλιν. Ναι. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ενδιαφερθεί για τον πολίτη? Εγώ δεν λέω να ενδιαφερθεί να τον υποστήριξει. Νομικά όμως δεν πρέπει. Εννοείται να μπλοκάρει την έκδοση. Να τον φέρει εδώ, να τον δικάσει εδώ στην τελική. Δεν θα μπορούσε να το αιτηθεί αυτό? Δεν ξέρω, ρωτώ πώς γίνεται. Είμαστε ακόμα στο στάδιο. Ο άνθρωπος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα στο Παρίσι και περιμένει την έκδοσή του στη ΣΥΠΑ. Μέχρι να πάει, να βγούνε κατηγορίες, να προφυλακιστεί και μετά, δηλαδή αυτά που συζητάμε τώρα, ναι, είναι με βάση τη δικονομία, ναι, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στάδιο. Η Ελλάδα, το τι θα γίνει τελικά, θα το δούμε. Δεν θεωρώ, δεν το έχουν κάνει ποτέ οι Αμερικάνοι αυτό, γιατί να το κάνουν με την Ελλάδα? Μας έχουν κάποια υποχρέωση, δεν το ξέρω. Αλλά θα δούμε κατά πόσο ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένοχος. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Το λέει βέβαια και το ίδιο το FBI. Σωστό αυτό που λέτε. Έτσι, και καλά κάνει το και λέει. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι αν τον πάρει μπάλα θα πάρει μόνο τον ίδιο, διότι όπως το είπατε κι εσείς, είναι άνθρωπος που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχει τις δικές της επιχειρήσεις. Χακαρίστηκαν και οι mail συνεργατών του. Οι συνεργάτες του δεν θα διωχθούν για συμμετοχή σε λεγόμενη εγκληματική οργάνωση? Ναι, μόνο κύριε τον ίδιο Πικραμένε, το υπάρχει όμως ένα ερώτημα και μου το θέτουν πολλοί ακροατές. Ναι. Λοιπόν, αν δεν βολεύει ο X το σύμμαχό μας,
Ναι. Μπορούν να το συλλάβουν όπου θέλουν τον κόσμο βάσει τη δική σου νομοθεσία και δεν τρέχει κάστανο για μας. Υπάρχει αυτό που λέμε εξωεδαφική εφαρμογή. Αν έχετε κάποιον ποινικό λόγο, ρωτήστε τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί είναι και δικηγόρος. Είδατε τι έγινε πρόσφατα με μια κατάσχεση ενός τάνκερ στη Νότια Αφρική με ιρανικό πετρέλαιο και πώς απάντησαν οι Ιρανοί με ένα τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν παντού στον κόσμο για να εφαρμοστεί η δική τους η νομοθεσία. Και από εκεί και πέρα βρίσκουν είτε συμμάχους είτε άλλα κράτη τα οποία είναι πρόθυμα να συνεργαστούν για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Είναι αμερικανικό φαινόμενο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι μέχρι να αποκρισταλωθεί, αν θέλετε, η δικογραφία, να δώσει την όποια αρρωγή δικαστική, νομική, οικονομική χρειάζεται, αλλά έχει να κάνει, κύριε Σαχίνη, κατά πόσο την έχουν δέσει την υπόθεση οι Αμερικάνοι και από ό,τι φαίνεται ότι την έχουν δέσει, διότι δεν προέκυψε χθες. Ξεκίνησε τέλη του 17-18. Οπότε έχουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Μάλιστα. Το ότι ο κύριος αυτός μετήχε λαϊκά τις συσκέψεις για λογαριασμό της εταιρείας του στην ελληνική αμυντική, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα πέρυσι, λέει κάτι, όχι. Όσον αφορά εννοείται το θέμα της βιομηχανικής κατασκοπίας. Μάλιστα. Δεν νομίζω, γιατί τώρα τα ελληνικά αμυντικά συστήματα δεν έχουν, νομίζω, τις πατέντες που θα ζήλευαν οι Ρώσοι να τις υποκλέψουν. Θεωρώ ότι ουσιαστικά εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ένα σύστημα, αν θέλετε, μία αντιπαράθεση ΗΠΑ Αμερικής όσον αφορά τη βιομηχανική κατασκοπία, και έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος εμπλέκεται ως μεσάζοντας μόνο και μόνο επειδή ο άνθρωπος αν θέλετε, είχε θρησκευτικά αισθήματα. Από εκεί δηλαδή ξεκίνησε η στρατολόγησή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο ιδεολογικό, πολιτικό-ιδεολογικό. Προσπαθούν οι Ρώσοι να πιαστούν, όπως και όλες οι υπηρεσίες, από όπου μπορούν. Και από όπου μπορούν προσπαθούν να βγάλουν κέρδος, είτε αυτό λέγεται λαθρεμπόριο, είτε λέγεται κατασκοπία. Αυτό το πράγμα γίνεται. Εμείς ως χώρα μπορούμε κάποια στιγμή να γίνουμε σοβαρό κράτος? Αυτό συζητάμε κάθε φορά στην εκπομπή σας. Κύριε Επικραμμένε, σας ευχαριστώ. Αρκούντος αναλυτικός και σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλά και εγώ.